You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lies. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no reason, but I sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should stay. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. Καλημέρα σας, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι μια χαρά. Είναι Σάββατο πρωί, η ώρα είναι 8:20. Έχω ξυπνήσει πάρα πολύ πρωί, ξυπνήσα 5:30. Έβαλα το φαγητό στο φούρνο, τους έβαλα και αυγά για το πρωινό τους. Και τώρα ετοιμάστηκα για να ξεκινήσω τα δρομολόγια. Είμαι μόνη στο σπίτι, έχουν αγώνες όλα μου τα παιδάκια και τα τρία. Άρα τα δύο είναι στην Πάφο. Πρέπει να τα πάρω εγώ τώρα σε λίγο. Ευτυχώς είναι διαφορετικές ώρες, άρα μπορώ να το κανονίσω μια χαρά. Και μετά θα φύγουμε για Λεμεσόν να πάρω τη μικρή, γιατί έχει αγώνες στη Λεμεσόν. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα σήμερα, είναι γιόλουστη, ευτυχώς, γιατί όταν έχει κρύο δεν μπορώ να τρέχω στους δρόμους και οι βροχές και το κρύο και σάκους και άλλα ρούχα, άρα πρέπει να κουβαλώ πάρα πολλά πράγματα όταν είναι βροχερός ο καιρός και έχει πάρα πολύ κρύο. Άρα δεν έχω σήμερα τόσα πολλά πράγματα να κουβαλήσω, ευτυχώς. Τώρα πρέπει να πάω να πάρω τα αγόρια, τα κανονίσω να πάρω πρώτα τον μεγάλο και μετά θα πάρω το μικρό. Έχω και το φαΐ στο φούρνο που πρέπει να το σβήσω. Άρα θα πάω να κάνω αυτά και θα τα πούμε μετά.
Η επόμενη μέρα είναι Κυριακή μεσημέρι. Εχθές δεν κατάφερα να τραβήξω κάτι άλλο γιατί μπήκαμε στο σπίτι κατά τις 4:30 και ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη. Έπρεπε να τους βάλω να φάνε, να κάνουν μπάνιο. Μετά ήθελαμε να ξεκουραστούμε, άρα δεν είχα καθόλου δύναμη. Έπεσα στον καναπέ και δεν ήθελα να κάνω τίποτε άλλο. Όμως σήμερα είμαι μια χαρά, κοιμήθηκα τέλεια. Δεν ξέρω γιατί κοιμήθηκα πάρα πολύ καλά. Ίσως επειδή ήμουν πάρα πολλά κουρασμένη, δεν κατάλαβα τίποτε. Δεν ξυπνήσα καθόλου τη νύχτα, γιατί εντάξει, κάποιες νύχτες ξυπνώ έτσι κατά τις 3, αλλά χτες ήταν πάρα πολύ καλός ο ύπνος μου. Πήγα στο Lidl, ψώνισα κάποια πράγματα, καθάρισα λίγο έξω την αυλή γιατί η μέρα είναι πάρα πολύ όμορφη σήμερα και θέλουμε να κάτσουμε έτσι έξω με τα μωρά για να παίξουν και μπάλα, να πιω και εγώ τον καφέ μου. Είμαι μόνη στο σπίτι, ο άντρας μου είναι πάλι δουλειά. Εντάξει, αυτές τις μέρες πάει συνέχεια δουλειά γιατί το χρειάζονται στη δουλειά. Έχω να σας δείξω τα λίγα πραγματάκια που πήρα από το Lidl. Δεν ξέρω τι θα κάνω σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να πάω κάπου. Θέλω έτσι να απολαύσω λίγο το σπίτι μου. Θέλω να καθίσω έξω στον κήπο αφού έχει τόσο όμορφη μέρα. Θέλω να τους κάνω και φαγητό, αλλά επειδή έχουν φάει πριν λίγο το πρωινό τους, γι' αυτό είπα να μείνουμε πιο μετά, κατά τις 2 να φάνω το μεσημεριανό. Άρα ελάτε μαζί μου να δούμε πώς θα περάσει και η Κυριακή μας, αφού είμαι και μόνη μου με τα παιδιά. Για πάμε να δούμε. Πήρα αυτά εδώ τα σνίτσελ κοτόπουλου, που είναι από κυπριακές φάρμες. Αυτά εδώ τα ανάμειχτα λαχανικά, που είναι καρότων, μπρόκολων και κουνουπίδι. Πατάτες. Πήρα αυτά εδώ τα digestive, τα μπισκότα που είναι με 35% λιγότερα λιπαρά, που μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα, τα έχω δοκιμάσει ξανά. Και είναι και με αλεύρι ολικής άλεσης. Κολοκούθια, γιατί αύριο θέλω να κάνω λουβί. Αυτό εδώ το κυπριακό μπουργούρι που είναι για πιλάφι και αυτόν το πιτηρούχο slice που είναι το αγαπημένο μας, χρυσός μήλος. Το έχετε δει πάρα πολλές φορές. Είναι ψωμί για toast, είναι με 30% λιγότερο αλάτι, είναι πάρα πολύ νόστιμο.
και δεν το αλλάζουμε. Είναι απογευματάκι, είναι 5:30 ώρα. Εμείναμε στο σπίτι, δεν πήγαμε πουθενά. Δεν πειράζει όμως γιατί ξεκουραστήκαμε. Μαγειρέψαμε, τώρα έφτιαξα και μπράουνις και είναι στο φούρνο και ψήνεται. Βάλαμε και τραγούδια στο YouTube και χορέψαμε έτσι μαζί με τον μικρό μου το γιο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο χορός. Χόρευα σε συγκρότημα για χρόνια. Και ελληνικούς και κυπριακούς χορούς, τους λατρεύω, ειδικά το ζεμπέκικο. Θα σας έχω πλάνα στο τέλος του βίντεο για να δείτε, αλλά δεν μπορώ να βάλω τη μουσική, θα είναι χωρίς μουσική. Αν θέλετε όμως να το δείτε με τη μουσική, μπορείτε να μπείτε στο Instagram και στο Facebook, γιατί θα ανεβάσω το βιντεάκι εκεί. Η αλήθεια είναι ότι ξεκουράστηκα σήμερα, δεν ασχολήθηκα ούτε με τις δουλειές του σπιτιού τόσο πολλά, δεν πειράζει αύριο. Και μετά το ζεμπέκικο που χόρεψα νιώθω σούπερ τώρα. Αυτό ήταν το βιντεάκι μου, ελπίζω να σας άρεσε, να περάσατε όμορφα μαζί μου και μέχρι την επόμενη φορά να κάνετε αυτό που εσείς αγαπάτε και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι που θα είναι την Παρασκευή. Την αγάπη μου και τα φιλούθια μου. Γεια σας!